Λάκης Λαζόπουλος, λοιπόν, ήταν η πρώτη του παράσταση, θεατρική παράσταση στο Christmas Theater. Το Τσαντήρι επέστρεψε μετά από 5 χρόνια αποχής, από το 19 ήταν η τελευταία φορά που είδαμε τηλεοπτικά το Αλ Τσαντήρι. Ήταν ένας Λάκης αγχωμένος, μας τα είπε και στη χθεσινή συνέντευξη την οποία φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή. Αλλά από το πρώτο λεπτό που βγήκε στη σκηνή, αυτό το άγχος δεν το κατέβαλε καθόλου, γιατί είδε ένα κατάμεστο θέατρο. Ο κόσμος ανυπομονούσε να γελάσει μαζί του, ανυπομονούσε να πάρει την πληροφορία. Και υπήρξαν και πολλές στιγμές, τις οποίες, εκτός ότι πέρασε τα δικά του μηνύματα, γιατί έκανε και πολιτική τοποθέτηση ο Λάκης μέσα από αυτό, υπήρξαν και πολλές φορές που συγκινήθηκε ο κόσμος. Η κορυφαία αυτών ήταν η στιγμή που ανέβηκε πάνω στην σκηνή η Μαρία Καριστιανού. Ήταν μια στιγμή στην οποία ο Λάκης έδωσε το λόγο σε αυτή τη γυναίκα που συμβολίζει τον αγώνα που δίνουν όλοι οι γονείς των αδικοχαμένων παιδιών από το έγκλημα στα Τέμπη. Ήταν μια στιγμή που όλο το θέατρο σηκώθηκε όρθιο και χειροκροτούσε αυτή τη γυναίκα, που όλο το θέατρο συγκινήθηκε, το ίδιο και ο Λάκης. Θέλω να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνύπαρξη των τριών τους, γιατί ήταν και η κυρία Γερασιμίδου εκείνη τη στιγμή πάνω. Δικαίωση και για όλους, και για το μάτι και για όλους, δικαίωση για όλους όσους πραγματικά δολοφονήθηκαν μέσα από το κράτος, για όλους δικαίωση. Δικαίωση όμως να μην ξανασυμβεί αυτό ποτέ. Δικαίωση να έχουμε την κοινωνία που μας αξίζει. Γεια σας όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας το είπα στο τηλέφωνο, θέλω να το πω στους ανθρώπους εδώ, ότι ξέρω ότι η μητέρα μου, αν το πάθαινα αυτό, αλλά τα χρόνια μας συνηθίζει, αλλά το πιο βασικό είναι ότι εσείς έχετε την ψυχραιμία και τον λόγο και τα λόγια να τα μεταφέρετε σωστά, ενώ η μάνα μου θα είχα το δίκιο της μια μέρα. Γιατί ξέρω τους δημοσιογράφους πάρα πολύ καλά. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πού είμαστε σήμερα. Επί της ουσίας είμαστε σχεδόν στο μηδέν. Και αυτό γιατί κάθε φορά μας προλαμβάνουν καινούργια γεγονότα. Είναι η στιγμή που ο Λάκης Λαζόπουλος συγκινείται πάρα πολύ, γιατί λέει κάτι στην κυρία Καριστιανού, ότι η δική μου η μάνα, αν ζούσε κάτι ανάλογο με αυτό που ζήσαν οι γονείς των 57 ψυχών παιδιών που έφυγαν στα Τέμπη, δεν θα αντιδρούσε έτσι. Και εσείς βρίσκετε τη δύναμη και δίνετε ένα τεράστιο αγώνα. Και μάλιστα έναν αγώνα που πολλές φορές φαίνεται, τουλάχιστον μέσα στο εσωτερικό της χώρας μας, ότι δεν έχει κανένα σύμμαχο. Είπε ο Λάκης, μάλιστα, ότι η μάνα μου θα χάνε το δίκιο της από τον τρόπο που θα χειριζόταν. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλει να πει. Και μπράβο στην κυρία Καριστιανού, η οποία μίλησε για δικαίωση, και μπράβο της που δεν έμεινε μόνο στο πλαίσιο των τεμπών, αλλά η ίδια έθιξε και το θέμα του στομάτι. Γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο, τεράστιο έγκλημα. Και εδώ δεν είναι θέμα πολιτικών σκοπιμοτήτων και χρωματισμών. Θέμα είναι θέμα δικαίωσης ψυχών, θέμα δικαιοσύνης, ανάγκης της δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα. Είναι εγκλήματα που είναι δυστυχώς ή ευτυχώς κρατικά. Ακριβώς. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις και να πληρωθούν οι ένοχοι. Έτσι. Και στα δύο. Ήταν μία από τις κορυφαίες στιγμές. Κατά τα άλλα, ο Λάκης ήταν ο Λάκης που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε. Ήταν γεμάτο σφιχτικά το θέατρο. Ήταν γεμάτο σφιχτικά το θέατρο. Γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο θέατρο στην Ελλάδα. Ήταν, παιδιά, ο Λάκης που αγαπάγαμε όλοι να βλέπουμε. Ο Λάκης που ακριβώς ήταν η μέρα Τρίτη, ήταν ακριβώς το Αλ Τσαντήρι που αγαπούσαμε να βλέπουμε. Δηλαδή, ο καθένας ήταν στο ίσα βάρκα ίσα νερά. Δηλαδή, δεν πήγε προς μία πλευρά. Ίσες αποστάσεις. Εννοεί για το πολιτικό σκηνικό η μέρη ότι δεν είναι ότι βγήκε και είπε Στέφανε Κασελάκη, είσαι ο καλύτερο, πήρε αυτά που λε. Το πάθημα έγινε μάθημα. Γιατί παλιά το έλεγε για άλλο. Το πάθημα έγινε μάθημα. Παιδιά, το ήταν η άποψή του, δεν έχει να κάνει τώρα. Δεν ήταν εύκολο. Έχει ταλαιπωρηθεί, τα έχουμε πει αυτά. Βλέπουμε τον κόσμο να διψάει. Και εγώ, παιδιά, έχω άλλα ερωτηματικά πέρα από το τι γίνεται μέσα.
Βλέπουμε τον κόσμο να διψάει. Γέμισε το μεγαλύτερο θέατρο της Ελλάδας. Βεβαίως. Είχε τόσο πολύ κόσμο. Καλέ, η κυρία Μεϊμαρίδη, πού είναι, ήρθε να της πω ότι είχε εκεί πέρα μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Ξεκινάει την παράσταση, κυρία Μεϊμαρίδη. Λογικό. Πώς? Ξεκινάει την παράσταση. Όχι, είναι κάποια στιγμή που κάνει σχολεία στην Ελλάδα. Η Ελένη Τσολάκη και η Μάρα Μεϊμαρίδη. Εγώ κοιτάω κάποια στιγμή σαν χάνο πια την Μάρα Μεϊμαρίδη. Μόνο εσύ. Είναι ιστορία με εκείνον που είχε εμφανιστεί στην πόρτα που το είχε γυρίσει το γιο τη και είχε δει δύο. Εμένα κάτι μου λέει ότι σύντομα θα είναι τηλεοπτικό το Αλτσαντήρι πάλι, γιατί αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Επιστρέφει στην τηλεόραση ο Λάκης από το. Σας το είπα εχθές. Και το είπε εχθές η Ελένη. Ήρθατε σήμερα που πείτε αυτό. Ρεπορτάζ. Δεν το λέμε, μη με σκάς. Λοιπόν, του στέλνουμε ένα μεγάλο φιλί και την αγάπη μας. Έτσι γελάσαμε, είχα και εγώ πολύ καιρό να. Όλος ο κόσμος να ξεδώσουμε και να γελάσουμε. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία, βραδιά. Λοιπόν, να είναι καλά.